Μια από τις μεγαλύτερες θρησκευτικές γιορτές τιμούν αυτές τις μέρες οι μουσουλμάνοι. Ο λόγος για το Κουρμπάν Μπαϊράμ ή αλλιώς τη γιορτή των θυσιών, που οι ίδιοι το παρομοιάζουν με τα Ορθόδοξα Χριστούγεννα και το τελετουργικό του περιστρέφεται γύρω από τη θυσία ενός ζώου και την προσφορά. Το Κουρμπάν Μπαϊράμ γιορτάζεται 70 μέρες μετά το Σεκέρ Μπαϊράμ, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη γιορτή των μουσουλμάνων. Ιδιαίτερη σημασία είναι η εβδομάδα που διανύουμε για τους απανταχού μουσουλμάνους, καθώς μέσα σε αυτή την εβδομάδα κορυφώνεται ο εορτασμός της γιορτής των θυσιών ή αλλιώς του Κουρμπάν Μπαϊραμιού. Το Κουρμπάν Μπαϊράμ είναι μία από τις δύο σημαντικότερες μουσουλμανικές γιορτές και γιορτάζεται 70 ημέρες μετά το Σεκέρ Μπαϊράμ, που είναι η έτερη σημαντική γιορτή του μουσουλμανικού κόσμου. Σαν τα Χριστούγεννα. Σαν το. Ναι, το Χριστούγεννα. Σαν Χριστούγεννα είναι αυτό. Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα. Μεγάλη γιορτή, ναι, μεγάλη γιορτή. Πρέπει να το κάνουν αυτοί. Όποιος δηλαδή θέλει, έχει 5-10 οικογένειες, ξέρω εγώ τι, όποιος έχει κανένα φράγκο, το κόβει. Όλοι δεν μπορούν να το κόψουν. Όποιος δεν έχει και τίποτα, τι θα κόψει. Άμα δεν έχει καθόλου, τι θα κόψει. Άμα έχεις 5 φράγκα, στην τσέπη θα κόψει. Πέρα από την προσευχή και τη θρησκευτική κατάνοιξη, το τελετουργικό της γιορτής περιστρέφεται γύρω από τη θυσία ενός ζώου, συνήθως κρυαριού. Κάθε οικογένεια έχει το δικό της φάγιο που σφάζεται από άνδρες και στη συνέχεια παραδίδεται στις γυναίκες για μαγείρεμα. Απαράβατος κανόνας της γιορτής όμως είναι μέρος του σφαγίου να προσφερθεί και σε μέλη της κοινότητας που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να έχουν το δικό τους φάγιο. Θα το μοιράσουμε, ρε παιδί. Θα το μοιράσουμε, γειτονιές. Αυτοί που δεν έχουν καθόλου. Γιατί είναι που δεν κόβουν, το μοιράζει. Ένα κομμάτι. Το μοιράζει. Εδώ είχε, το μοιράζει. Εν τω μεταξύ, 9 ημέρες αργίας δίνει στους κατοίκους της Τουρκίας η γιορτή του Κουρμπάν Μπαϊράμ και πολλοί κάτοικοι της γειτονικής χώρας εκμεταλλεύονται αυτό το 9 ημέρο ως περίοδο διακοπών. Πολλοί από τους Τούρκους τουρίστες επιλέγουν τον Εύρο και τη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα για μερικές ημέρες διακοπών και αυτή η τάση καταγράφεται τόσο στους μεθοριακούς σταθμούς όσο και στην κίνηση των εμπορικών καταστημάτων.